Πώς ξεκινάμε το τρίτο μέρος, ξεκινάμε με ζωντανή σύνδεση με το πανέμορφο νησί της Σύμης. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν, έχουμε ξανασυνδεθεί από τη μία να κάνουμε ένα απολογισμό της τουριστικής περίοδου. Μην κοιτάμε μόνο τα δικά μας, να βγούμε και εκτός Κρήτης και να συγκρίνουμε και την κίνηση και τον σχετικό απολογισμό που ήδη έχει ξεκινήσει. Και απ' την άλλη, βέβαια, συνδεόμαστε με μία περιοχή όπου πρωτοπορεί διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες στο μέτωπο της αφαλάτωσης. Πάμε στο δήμαρχο της περιοχής. Τον κύριο Παπακαλοδούκα, την καλησπέρα μας, Δήμαρχε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλές καιρικές συνθήκες βλέπω, η αλήθεια είναι. Και βρισκόμαστε αρχές Οκτώβρη. Ή κάνω λάθος? Και οι καιρικές συνθήκες πάρα πολύ καλές, αλλά και η τουριστική κίνηση πάει ακόμη πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν έχουμε τουριστικές αφίξεις και τουριστικές ροές μόνο στην Κρήτη και σε διάφορες περιοχές, μεταξύ αυτών και στη Σύμη. Πάτε καλά? Σίγουρα πάμε καλά με τον πρωινό τουρισμό, ο οποίος είναι περίπου στις 2.500 επισκέπτες που έρχονται κάθε πρωί από Ρόδο. Πάμε καλά στους μόνιμους επισκέπτες, με τις 5.000 φίλες που έχει το νησί. Αυτά τα σπιτάκια τα πανέμορφα που βλέπετε είναι τα ξενοδοχεία της Σύμης. Μεγάλα ξενοδοχεία, τεράστια, δεν έχει. Αυτό το σπιτάκι λοιπόν είναι δικό σου για μία εβδομάδα, 10 μέρες, 15, όσες μέρες επιλέξεις να κάνεις διασύμη. Και σίγουρα βέβαια τη διαφορά, όπως το έχω ξαναπεί, στη Σύμη την κάνουν τα πλωτά σκάφη. Τα σκάφια αναψυχής που έρχονται, τα πολυτελέστατα γιότ από όλο τον κόσμο και από τα απέναντι παράλια. Βλέπετε ότι οι αφήξεις ακόμη και τώρα, αυτή την ώρα, συνεχίζουν να έρχονται σκάφη στο νησί, λόγω βέβαια και των καιρικών συνθήκων που ευνοούν. Αλλά και η κρουαζιέρα πήγε πάρα πολύ καλά. Δήμαρχε, αν δεν κάνω λάθος, έχετε να διαχειριστείτε κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενους τουρίστες, δηλαδή που δεν γνωρίζουν για πρώτη φορά τις ομορφιές της περιοχής, αλλά έρχονται κάθε χρόνο και στηρίζουν. Οι επισκέπτες που έρχονται στη Σύμη, είτε είναι αυτοί που έχουν αγοράσει σπίτια, είτε είναι αυτοί που έρχονται στα ξενοδοχεία της Σύμης, είτε είναι αυτοί που έρχονται με σκάφη, οι περισσότεροι είναι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται, ξαναέρχονται. Και κάθε χρόνο φέρνουν καινούριους επισκέπτες, καινούριους φίλους. Και όπως έχω ξαναπεί, η Σύμη δεν έχει την πολυτέλεια να έχει ποσότητα, παρόλο που φιλοξενεί περίπου στο 500.000 επισκέπτες το χρόνο, αλλά έχει την πολυτέλεια να δέχεται ποιοτικό τουρισμό, να έχει ποιότητα. Αναφορικά με τον εσωτερικό τουρισμό, Έλληνες ήρθαν φέτος? Νομίζω ότι δεν είχε καμία σχέση με πέρυσι. Πέρυσι δεχτήκαν πολλούς περισσότερους Έλληνες. Α. Λόγω των ακριβών εισιτηρίων με τα πλοία, νομίζω ότι ήταν πολύ λιγότεροι οι Έλληνες που επισκέφτηκαν τον νησί μας. Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλούς Γάλλους και η κρουαζιέρα ήταν περίπου το 80% άγγιξε από κρουαζιερόπλια που ήταν από Γαλλία, μεγάλους επισκέπτες. Αλλά είχαν πάρα πολλούς Άραβες, πάρα πολλούς Τούρκους, πάρα πολλούς Αμερικανούς, Άγγλους. Αλλά νομίζω ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι περισσότεροι ήταν Γάλλοι και Ιταλοί. Μάλιστα. Ανέφερα στον πρόλογό μου και τη διαδικασία της αφαλάτωσης και έχουμε βάλει και ένα σχετικό τίτλο ότι το νησί σας διδάσκει την διαδικασία και δείχνει και το δρόμο. Εσύ ήταν το πρώτο νησί που φτιάχτηκε τότε η αφαλάτωση. Λόγω του ότι το νησί είναι 100% άνυδρο, δεν έχει νερό. Τότε λοιπόν είχα φτιάξει μια Αμερικάνικη εταιρεία, είχε φτιάξει αφαλάτωση στην κεντρική πλατεία του Γιαλού με νάιλο, όπου με τον ήλιο μαζευόταν το αλάτι και έμενε το καθαρό νερό, και τότε είχαν συμμετεί το δικό τους νερό εκείνη την εποχή. Τώρα εμείς από το 2007 περίπου, όπου ήμουν πάλι δήμαρχος, ξεκίνησα και φτιάξα τις αφαλατώσεις στη Σύμη, τρεις αφαλατώσεις που οπέμουν με ρεύμα 2.200 κυβικά ημερησίως, και με αυτό το έργο έδωσε το κράτος το κέρδος, που θα πω ότι γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ κερδίζει το κράτος αυτή τη στιγμή από τη μεταφορά του νερού που πλήρωνε τότε με τα υδροφόρα πλοία. Πρωτοπορήσαμε όμως, φτιάξαμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα, μια αφαλάτωση η οποία λειτουργούσε με ανεμογεννήτρια. Δηλαδή έδινε ρεύμα η ανεμογεννήτρια στην αφαλάτωση, και η αφαλάτωση έδινε νερό στον κόσμο χωρίς κατανάλωση ρεύματος. Τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύει αυτή η αφαλάτωση, έχει κάποια προβλήματα. Τώρα είμαστε και παραγωγή. Από το 2010 ο Δήμος πουλάει ρεύμα
στην ΔΕΗ και τώρα πάμε σε καινούριο πρόγραμμα, καινούργια ανεμονική νήτρια, καινούργια φωτοβολταϊκά και καινούργιες απαλλατές. Μάλιστα, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ξεχωριστή εικόνα που μας μεταφέρετε, αλλά και για το περιεχόμενο των λεγόμενων σας. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι ένα όμορφο μήνυμα στέλνει σήμερα η ΣΥΜΗ στην Κρήτη. Να είστε καλά και νομίζω ότι κάποια στιγμή η Κρήτη με τη ΣΥΜΗ πρέπει να έχει πιο κοντά. Και αυτό το λέω ότι, γιατί δεν έχει καλή αυτοπλοϊκή σύνδεση. Και ξέρετε ποιο είναι το πλοίο που συνδέει το Ηράκλειο, τη Σιτία, με την Κάρπαθο, την Κάσο και τη Ρόδο. Μάλιστα, νομίζω ότι και εσείς πρέπει να συμβάλλετε έτσι ώστε να πει ένα καλύτερο σκάφος να έρθετε πιο κοντά στα Δωδεκάνησα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά.